Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή «Πάνω απ' όλα υγεία μου». Συζητάμε για τις παιδοφθαλμολογικές παθήσεις σήμερα. Κοντά μας έχουμε εκλεκτό προσκεκλημένο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Μαζί μας είναι λοιπόν ο κύριος Νικόλαος Νίτσας, ο οποίος είναι χειρουργός, οφθαλμίατρος, παιδοφθαλμίατρος, πρόεδρος φυσικά του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Δεν συζητάμε όμως σήμερα για θέματα Ιατρικού Συλλόγου, αλλά μιλάμε καθαρά για την παιδοφθαλμολογία, κύριε Νίτσα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πρέπει να πούμε ότι είναι εξειδικευμένος στη χειρουργική οφθαλμολογία ο κύριος Νίτσα σε πολύ σημαντικά και μεγάλα νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας, όπως είναι το Western Eye Hospital και το St. Mary's Hospital. Και μετεκπαιδεύτηκε φυσικά στην παιδοφθαλμολογία και στο στραβισμό, όπως επίσης και στη χειρουργική του καταράχτη και του γλαυκώματος. Κύριε Νίτσα, να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας εκεί που την είχαμε αφήσει, σε σχέση με τα παιδιά βέβαια, γιατί για τα παιδιά μιλάμε ουσιαστικά σήμερα και τις παθήσεις τους. Και ήθελα να σας ρωτήσω αυτό, αν μπορούμε τελικά, είπαμε τι σημαίνει μοιοπία, υπερμετροπία, αστιγματισμός στα παιδιά, και θέλω να σας ρωτήσω αν μπορούμε τελικά με τα γυαλιά να προλάβουμε αυτό το πολύ σημαντικό, την εξέλιξη της μοιοπίας. Η εξέλιξη μοιοπίας είναι ένα επιστημονικό θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και χρόνια την παιδοφθαλμολογική κοινότητα παγκοσμίως. Mm-hmm. Διάφορες προσπάθειες έχουν γίνει σχετικά με αυτό το θέμα. Ήδη τρέχουν μεγάλες μελέτες, ειδικά στην Κίνα, mm-hmm. Για χορήγηση κάποιων σταγόνων προκειμένου να βοηθήσουμε την αν θέλετε, να επιβραδύνουμε την εξέλιξη της μοιοπίας. Ναι, ναι, ναι. Όπως επίσης και υπάρχει και μία άλλη θεωρία σχετικά με την ορθοκερατολογία. Καμία από αυτές τις μεθόδους αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό και στο δυτικό κόσμο, mm-hmm. σε ευρύτητα, σε καθημερινότητα. Mm-hmm. Βρίσκεται σε ένα ερευνητικό στάδιο. Μάλιστα. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Νομίζω τα επόμενα χρόνια θα έχουμε αρκετά να πούμε για αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη χρήση των γυαλιών. Mm-hmm. Η χρήση των γυαλιών δεν επιδρά στην εξέλιξη της μοιοπίας. Mm-hmm. Η εξέλιξη της μοιοπίας έχει να κάνει καθαρά με παράγοντες του DNA μας. Με mm-hmm. παράγοντες δηλαδή της κληρονομικότητας από τους δύο γονείς. Άρα λοιπόν, παιδιά τα οποία έχουν την μοιοπία, γονείς που έχουν μοιοπία, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν και αυτά. Ενώ παιδιά τα οποία δεν έχουν γονείς με μοιοπία μπορεί να εμφανίσουν μοιοπία, αλλά ίσως σε μικρότερη πιθανότητα. Με τα γυαλιά όμως βελτιώνουμε την όραση του παιδιού. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το πρώτο χρονικό διάστημα μέχρι τα 8 μας χρόνια κάποια διαθλαστικά προβλήματα να διορθωθούν προκειμένου να μην φτάσουμε σε μια κατάσταση που την αναφέραμε και προηγουμένως, την πούμε και αργότερα, ναι, έχει να κάνει με το τεμπέλικο μάτι. Ναι. Διότι όταν ένα μάτι δεν βλέπει, mm-hmm. ο εγκέφαλος, τα κύτταρα του εγκεφάλου, τα οποία είναι υπεύθυνα για αυτό το μάτι, στον οπτικό mm-hmm. φλοιό, στον ηνιακό λοβό, τεμπελιάζουν. Άρα λοιπόν, το παιδί πρέπει να βάλει γυαλιά, γιατί δεν έχει μάθει ποτέ ο εγκέφαλος να ερεθίζεται από μικρά ερεθίσματα και να αποκτά αυτή την δυνατότητα της υψηλής οπτικής οξύτητας. Άρα λοιπόν, ο μύθος ο οποίος υπάρχει, έβαλα γυαλιά μοιοπίας και ανέβηκε η μοιοπία, ή δεν έβαλα γυαλιά μοιοπίας και εμφανίστηκε η μοιοπία ή ανέβηκε, και τα δύο δεν έχουν επιστημονική βαρύτητα. Μάλιστα. Τα γυαλιά μοιοπίας δίδονται για να βλέπουμε καλύτερα και να αποφύγουμε, όπως είπα, και κάποιους πονοκεφάλους, κάποια συμπτώματα στα παιδιά του σχολείου, τα οποία ονομάζουμε κοπιοπία. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα γυαλιά υπερμετροπίας ή με τα γυαλιά αν έχουμε αστιγματισμό. Mm-hmm. Δηλαδή με όλες τις διαθλαστικές παθήσεις. Αλλά νομίζω ότι το σημαντικότερο όλων είναι, ειδικά μέχρι την ηλικία των 8, η αποφυγή του τεμπέλικου ματιού. Ναι. Κύριε Νίτσα, τώρα μιλήσατε για διαθλαστικές παθήσεις και αυτό είναι ένα μεγάλο, τεράστιο κεφάλαιο που αφορά φυσικά στους ενήλικες. Αλλά θέλω να ρωτήσω τώρα, γιατί θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αν ουσιαστικά θεραπεύεται η μοιοπία στα παιδιά με λέιζερ. Να πούμε λίγο για το λέιζερ και τη μοιοπία. Ναι, να πούμε. Γενικότερα, και για τους ενήλικες αυτό συμβαίνει. Φυσικά. Η μοιοπία δεν θεραπεύεται, ναι, με το λέιζερ. Ναι. Μηδενίζεται. Μάλιστα. Με το λέιζερ. Μάλιστα. Δηλαδή, αν έχουμε 5 βαθμούς σήμερα μοιοπία και κάνουμε λέιζερ, αύριο θα έχουμε 0.
Το εάν αυτό το 5 είναι να γίνει 6, γιατί ακριβώς η κατάσταση του ματιού μας είναι τέτοια που μεγαλώνοντας μπορεί να αλλάξει ο βαθμός, τότε κάνοντας το λέιζερ θα έχουμε έναν βαθμό. Ναι. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και πριν κάνουμε στους ενήλικες, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό, γιατί έχει να κάνει και με τα παιδιά, πριν κάνουμε λέιζερ πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια. Mm-hmm. Δηλαδή, να είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι η μυωπία είναι σταθερή, mm-hmm. ότι θα μείνει εκεί. Στατιστικά 100% δεν έχουμε ποτέ, αλλά αν είναι κάποιος άνω των 18 και η μυωπία του είναι σταθερή περίπου για ένα χρόνο ή δύο χρόνια, τότε η πιθανότητα του να ανεβεί η μυωπία αργότερα είναι μικρότερη. Άρα λοιπόν εκεί προχωρούμε στο λέιζερ. Πάμε τώρα στα παιδιά. Εάν τα παιδιά τώρα κάνουμε λέιζερ σε ένα παιδί το οποίο είναι 15 χρονών τη μυωπία του, τότε καταλαβαίνετε ότι επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η μυωπία αυτή να ανέβει, θα έχουμε μυωπία πάλι αργότερα, μετά από 2-3 χρόνια. Πρέπει λοιπόν στα παιδιά να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί η μυωπία εξελίσσεται όσο μεγαλώνει το σώμα μας, όσο μεγαλώνει ο οργανισμός μας, όσο ενηλικιωνόμαστε. Και επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα ανάπτυξης του ματιού, για τα οποία, εξαιτίας των οποίων, δεν προχωρούμε σε διαθλαστικές επεμβάσεις λέιζερ στα παιδιά. Μάλιστα. Στα παιδιά μπορούμε να χορηγήσουμε κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις φακούς επαφής για να κάνουν κάποια αθλητική δραστηριότητα και να μην φορούν γυαλιά. Τέλεια. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι το gold standard, η χρυσή πραγματικά... είναι τα γυαλιά. Ναι, το gold standard πραγματικά είναι η χρήση των γυαλιών. Η χρήση των γυαλιών, ναι. Πιστεύω ότι σιγά σιγά αρχίζουν τα παιδιά συνηθίζουν, τα φοράνε, τα γυαλιά τους αρέσουν, είναι και στη μόδα πλέον. Έχουν βγει και τόσα πολλά ωραία μοντέλα και σχέδια. Άρα λοιπόν, αφού είναι και το gold standard, βολεύει και γενικά η κατάσταση. Και βέβαια έχουμε αυτή τη στιγμή και ποιότητες γυαλιών, σκελετών. Ναι. Δεν είναι εκείνα τα γυαλιά τα βαριά που υπήρχαν κάποτε με τα μεγάλα τα τζάμια ή με το μάτι το οποίο έχοντας μυωπία από μέσα από το γυαλί φαινόταν μικρό, παραμορφωμένο. Ναι, ή στην υπερμετροπία το μάτι φαινόταν μεγάλο και έτσι και αλλοιωνόταν. Γι' αυτό φαινόταν έτσι τα γυαλιά που φορούσαν κάποια άτομα πάρα πολύ μικρά με τους χοντρούς φακούς αυτούς τους τραπέζιους. Τώρα πια με τη νέα τεχνολογία κατασκευής των φακών, οι οπτικοί μπορούν να μας δώσουν γυαλιά υψηλών βαθμών μυωπίας, χωρίς αυτά τα μεγάλα σφάλματα, τα οποία, οπτικά σφάλματα, τα οποία υπήρχαν και τα οποία πραγματικά κατά κάποιο τρόπο παραμόρφωναν και το πρόσωπο κάποιου που τα φορούσε. Ναι, ισχύει. Και τα μάτια πιο πολύ. Για τις γυναίκες αναφέρομαι. Στις γυναίκες αναφέρομαι. Κύριε Νίτσα, τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι απορία πολλών γονέων. Και πιστεύω ότι τους προβληματίζει και εμένα με προβλημάτιζε όταν ήταν τα παιδιά μου σε μικρότερες ηλικίες. Αυτή η συχνή ενασχόληση των παιδιών με τις ηλεκτρονικές συσκευές. Δεν ξέρω αν πολλοί γονείς σας το ρωτάνε αυτό ή αν τους απασχολεί. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα, γιατί βλέπουμε τα παιδιά από την πολύ μικρή ακόμα ηλικία να έχουν στα χεράκια τους αυτές τις συσκευές. Είναι το iPad, είναι διάφορα παιχνίδια τα οποία παίζουν, είτε το κινητό της μαμάς το οποίο το παίρνουν για να περάσει η ώρα να παίξει κάποιο παιχνίδι. Όλα αυτά λοιπόν, τι μπορούν να κάνουν, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα μάτια των παιδιών μας. Επειδή με ρωτήσατε αν είναι πολλοί γονείς που με ρωτούν, θα σας πω ότι είναι όλοι. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν... και πραγματικά αυτό είναι μία μάστιγα της τεχνολογίας. Ναι. Αυτή η συνεχής κοντινή προσήλωση στον υπολογιστή, στο κινητό, στο τάμπλετ ή σε οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιούμε, αν είναι φορητό PSP ή οτιδήποτε ακριβώς, άλλο. Αυτά δεν τα θυμόμουν όλα. Πραγματικά, σίγουρα δημιουργεί μία κούραση στα μάτια, δημιουργεί μία ξηρότητα στα μάτια, γιατί έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, δεν βλεφαρίζουμε προκειμένου να μην χάσουμε το παιχνίδι που παίζουμε. Και από την άλλη μεριά έχει βρεθεί ότι έχουν κάποια επίδραση στην εξέλιξη της μυωπίας. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν δεν δημιουργούν μυωπία. Αλλά όμως ένα μικρό πρόβλημα το οποίο ίσως το μάτι από μόνο του το διόρθωνε και δεν είχε βγει στην επιφάνεια, μπορεί να το βγάλουν στην επιφάνεια. Mm-hmm. Αυτό το οποίο για την εξέλιξη μυωπίας που με ρωτήσατε προηγουμένως και δεν σας το είπα, έχει να κάνει και με ένα κανόνα, έναν πραγματικά χρυσό κανόνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι δραστηριότητες σε εξωτερικό περιβάλλον. Ah. Συνιστούμε σε όλους τους γονείς
τα παιδιά να παίζουν στο ύπαιθρο. Ναι. Να βγαίνουν σε εξωτερικό χώρο. Προκειμένου το μάτι να εστιάζει μακριά, να φεύγει από αυτή την κοντινή προσήλωση, την οποία και το διάβασμα και ο υπολογιστής και το τάμπλετ μας υποχρεώνουν να κάνουμε. Και δυστυχώς έχω παιδιά τα οποία έρχονται από την επαρχία, mm-hmm. από μικρά χωριά ή επαρχιακές πόλεις που δεν είναι κλεισμένα σε ένα διαμέρισμα όπως είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και όντως, ξέρετε, το ερώτημα αυτό και από εκείνους τους γονείς έρχεται mm-hmm. προς εμένα. Τι να κάνουμε που συνέχεια είναι με μία ηλεκτρονική συσκευή. Να βγάλουμε το παιδί έξω να παίξει. Mm-hmm. Να του δώσουμε τη δυνατότητα να αθληθεί σε εξωτερικό περιβάλλον, να του κινήσουμε το ενδιαφέρον να βγει έξω. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά φταίμε και εμείς οι γονείς. Είναι το εύκολο. Ναι. Θα σου βάλω αυτό να δεις το τάμπλετ για να φας. Ναι. Ξεκινάμε έτσι. Ναι. Μετά θα σου βάλω αυτό για να είσαι ήσυχος ή ήσυχη. Ή θα σου βάλω εκείνο. Πρέπει να ασχοληθούμε δημιουργικά εμείς με το παιδί. Εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πολύ φυσικά. Μεγάλη συζήτηση. Και ο χρόνος των γονέων είναι περιορισμένος, γιατί είναι αναγκασμένοι πολλοί να κάνουν και δύο και τρεις δουλειές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι και ένα κοινωνικό θέμα. Και η κοινωνία μας είναι τέτοια ώστε δεν δίνει και τη δυνατότητα πολλών δραστηριοτήτων, είτε σε σχολικό, είτε σε δημοτικό, είτε σε κοινοτικό επίπεδο τα παιδιά να ασχοληθούν. Έχετε δίκιο, ναι. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας. Αντιμετωπίζουν περισσότερο, μεγαλύτερο πρόβλημα κοινωνίες όπως οι ασιατικές που έχουν και μικρά σπίτια. Είναι συνοστισμένες σε πάρα πολύ μικρούς χώρους. Γι' αυτό και υπάρχει και ο αστιισμός που λέει «Έχεις δει Κινέζο χωρίς γυαλιά». Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό, βέβαια, είναι και το DNA εκεί, αλλά θέλω να πω ότι αυτός ο κλειστός χώρος είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα πρέπει να αποφεύγουμε. Ναι, δραστηριότητες λοιπόν των παιδιών σας σε εξωτερικό περιβάλλον. Ναι. Να παίξουν μπάλα, να παίξουν μπάσκετ, να παίξουν βόλεϊ. Δόξα τω Θεώ έχουμε χώρους. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ έχουμε καιρό, ο οποίος βοηθά. Το κλίμα το δικό μας, το μεσογειακό, ο ήλιος, ο ελληνικός και όλα ακριβώς, αυτά σίγουρα έτσι, βοηθάνε ακριβώς. Και παρατεταμένα. Δηλαδή είμαστε στο μήνα τώρα Οκτώβριο και βλέπουμε ότι έχει ακόμα πάρα πολύ καλό καιρό. Ακριβώς. Άρα λοιπόν καλά κάνετε και συμβουλεύετε τους γονείς έξω τα παιδιά, δραστηριότητες και για την καλή υγεία του ματιού τους, έτσι, των ματιών τους συγκεκριμένα. Κύριε Νίτσα, τώρα να εστιάσουμε λίγο στο στραβισμό. Ο στραβισμός, έχετε εξειδικευτεί σε αυτόν. Συγκεκριμένα και στον ενηλίκων και των παιδιών. Θα μιλήσουμε τώρα για των παιδιών του στραβισμό. Και θέλω να μας πείτε, κύριε Νίτσα, τι είναι ο στραβισμός και από τι προκαλείται και ποια φυσικά θα πούμε είναι η θεραπεία του, αν θεραπεύεται. Πρώτα-πρώτα να πούμε αυτά και ένα στη διάρκεια θα ρωτήσω και άλλα πράγματα. 5% περίπου των παιδιών μπορεί να αναπτύξουν στραβισμό κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη δημιουργία του στραβισμού. Ναι, γιατί άλλα παιδιά εμφανίζουν, συγγνώμη που σας διακόπτω, και άλλα δεν εμφανίζουν στραβισμό. Όπως επίσης, ένας μεγάλος, οι στραβισμοί καταρχήν χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Ναι. Όταν το μάτι πηγαίνει προς τα μέσα ή όταν το μάτι πηγαίνει προς τα έξω. Ναι. Δηλαδή ο συγκλίνοντας στραβισμός και ο αποκλίνοντας στραβισμός. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει δυνατότητα θεραπείας του στραβισμού με γυαλιά. Είναι δηλαδή, να δώσουμε έναν ορισμό, είναι η διαταραχή της παραλληλίας των οπτικών αξώνων. Μάλιστα. Όταν κοιτάζουμε κάτι, τα δύο μάτια μας εστιάζουν στο αντικείμενο. Όταν τα μάτια μας δεν εστιάζουν στο αντικείμενο, το ένα μάτι εστιάζει σε ένα αντικείμενο και ένα άλλο μάτι εστιάζει σε άλλο, δηλαδή οι οπτικοί άξονες αυτή τη στιγμή χιάζονται είτε δεν χιάζονται γιατί έχουμε αποκλίνοντα στραβισμό, εκεί πραγματικά έχουμε διαταραχή του στραβισμού. Mm-hmm. Μετά το στραβισμό δημιουργούνται όμως δευτερογενώς στα παιδιά, που δεν δημιουργείται η διπλοπία που έχουν οι μεγάλοι που έχουν στραβισμό. Α. Για να μην δημιουργηθεί η διπλοπία, δημιουργείται ένας αμυντικός μηχανισμός του εγκεφάλου με ένα σκότωμα απόθυσης του αντικειμένου, του διπλού αντικειμένου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το παιδί προσιλώνει με το ένα μάτι και το άλλο μάτι ο εγκέφαλος το θαμπώνει, το αποθεί. Ναι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σιγά σιγά το μάτι αυτό να χάνει όραση, δηλαδή να τεμπελιάζει. Μπράβο. Άρα λοιπόν μία μορφή τεμπέλικου ματιού είναι η μορφή εξαιτίας του στραβισμού. Μάλιστα. Και αυτό είναι που πολλές φορές θα δούμε σε πολλά παιδάκια τα οποία κυκλοφορούν έξω με το ένα μάτι καλυμμένο, γιατί ακριβώς εξασκούμε εκεί το μάτι το οποίο έχει μείνει τεμπέλικο
είτε εξαιτίας ανισομετροπίας που είπαμε στην αρχή, ναι, είτε εξαιτίας τραυματισμού. Υπάρχει και άλλη μια μορφή, η οποία είναι πολύ πιο σπάνια να δημιουργηθεί ένα τεμπέλικο μάτι. Εκεί είναι όταν έχουμε καταράκτη, όταν έχουμε ένα βλέφαρο το οποίο πέφτει και καλύπτει το μάτι, άρα δεν μπαίνει φως στο μάτι. Να επανέλθουμε τώρα στο τραυματισμό. Ναι. Στα μικρά παιδιά υπάρχουν κάποιες κατηγορίες τραυματισμού. Υπάρχει ο βρεφικός τραυματισμός που εμφανίζεται μέχρι ενός έτους. Εδώ όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι κάποιες κινήσεις των ματιών τους πρώτους 6 με 9 μήνες, είτε προς τα μέσα είτε προς τα έξω, εάν είναι παροδικές, δεν θα πρέπει να ανησυχήσει τους γονείς. Ένα μάτι το οποίο φυσικά είναι κολλημένο στη μύτη ή είναι προς τα έξω και το μωρό είναι και 2 και 3 μηνών, σαφώς πρέπει να διερευνηθεί. Από εκεί και πέρα τώρα. Υπάρχει ο βρεφικός λοιπόν στραβισμός. Υπάρχει ο στραβισμός που δημιουργείται στην ηλικία των 2, 3, 4 και 5 χρονών, όπου πολλές φορές εκείνος ο στραβισμός οφείλεται και σε διαθλαστική ανομαλία, υπερμετροπία, αστιγματισμό ή πολύ σπανιότερα και μυωπία και διορθώνεται πολλές φορές μόνο με τη χρήση των γυαλιών. Και από εκεί και πέρα, εάν η χρήση των γυαλιών δεν μας λύσει το πρόβλημα, θα πρέπει να καταφύγουμε σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αποκαταστήσουμε την ισορροπία των ματιών, τους οπτικούς άξονες, προκειμένου και η όραση των ματιών που είναι διόφθαλμη και αναπτύσσεται μέχρι την ηλικία των 8 ετών, να χτιστεί σε μία σωστή βάση μέχρι το παιδί μας να γίνει 8 χρόνων. Άρα είναι πολύ σημαντικό από τη στιγμή κατά την οποία ο γονιός παρατηρήσει μία κίνηση των ματιών, ειδικά μετά την ηλικία του πρώτου έτους, έστω και παροδική προς τα μέσα ή προς τα έξω, να απευθυνθεί στον παιδοφθαλμίατρο, στον οφθαλμίατρο ή και στον παιδίατρο αρχικά, ναι, προκειμένου να έχει μία αρχική εκτίμηση. Άρα λοιπόν, κύριε Νίτσα, ο στραβισμός θεραπεύεται. Ο στραβισμός φυσικά και θεραπεύεται είτε με γυαλιά, είτε αν δεν θεραπευτεί με γυαλιά, θεραπεύεται με χειρουργικό τρόπο. Μία επέμβαση η οποία κρατάει περίπου μία ώρα. Τις περισσότερες φορές γίνεται, ειδικά στα παιδιά, με γενική αναισθησία. Δεν απαιτεί παραμονή του παιδιού στην κλινική. Έρχεται το παιδί το πρωί και το απογευματάκι φεύγει με ίσια μάτια. Τέλεια, στο σπίτι. Τέλεια είναι τα αποτελέσματα. Μπράβο. Τα αποτελέσματα πραγματικά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Πολλές φορές κάποια παιδιά χρειαστεί να χειρουργηθούν και δεύτερη φορά. Ναι. Ή και τρίτη φορά. Διότι ναι, εμείς διορθώνουμε τη θέση των ματιών. Mm-hmm. Αλλά η λάθος θέση των ματιών έχει να κάνει και με κακή επικοινωνία του εγκεφάλου με τα μάτια. Μάλιστα. Πολλές φορές λοιπόν, και αυτό το λέμε στους γονείς, μπορεί με την πρώτη επέμβαση να μην πετύχουμε το τέλειο αποτέλεσμα, αν και στην πλειονότητα του 80-90% το επιτυγχάνουμε. Πολύ και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Άρα δεν πρέπει κανένας να στεναχωριέται αν το παιδί του εμφανίσει στραβισμό. Απλά να ζητήσει γρήγορα και άμεσα ιατρική βοήθεια. Γιατί στο τεμπέλικο μάτι εξαιτίας του στραβισμού, και θέλω πάλι να επανέλθω εδώ και να διορθώσουμε το στραβισμό, το τεμπέλικο μάτι, αν δεν διορθωθεί με την κατάλληλη θεραπεία κάλυψης ή κάποιες άλλες θεραπείες που μπορεί να κάνουμε, θα μείνει σε όλη μας τη ζωή μια αναπηρία. Ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένας στραβισμός που εμφανίστηκε σε ένα παιδί, ναι, μπορεί να εμφανιστεί, να θεραπευτεί και αργότερα, ναι, για το κοσμητικό μέρος. Σωστά. Αλλά εάν υπάρχει ένα τεμπέλικο μάτι και φτάσουμε στην ηλικία των 8 με 10 ετών και δεν κάνουμε τίποτε, το τεμπέλικο μάτι έμεινε για όλη μας τη ζωή τεμπέλικο. Και αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό και κατά την άποψή μου είναι το πιο σημαντικό. Έχετε από όλα, δίκιο, στο οποίο πρέπει να εσκύψουμε και οι οφθαλμίατροι και οι παιδίατροι, ναι, για τη διάγνωσή του. Ναι, γιατί. Τώρα, μία τελευταία ερώτηση και κλείνουμε, γιατί τελείωσε ο χρόνος. Θέλω να ρωτήσω λίγο σε σχέση με το στραβισμό, γιατί και πολλοί ενήλικες δυστυχώς εμφανίζουν στραβισμό. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό είναι παρεπόμενο της παιδικής ηλικίας, αν έχει εμφανιστεί, εμφανίζεται στραβισμός και στους ενήλικες και αν μπορούμε να παρέμβουμε στους ενήλικες και στο στραβισμό τους. Πάμε τώρα στους ενήλικες. Μπορεί να συμβούν και τα δύο. Μπορεί δηλαδή να είναι ένας λανθάνος στραβισμός της παιδικής ηλικίας, ο οποίος υποτροπίασε για κάποιους λόγους στην ενήλικη ζωή, mm-hmm, και ενώ δεν ήταν έκδηλος στραβισμός στην παιδική ηλικία, να μετατραπεί σε έκδηλο στραβισμό στην ενήλικη ζωή, mm-hmm, είτε να έχουμε έναν στραβισμό ο οποίος οφείλεται πλέον εκεί σε ένα νευρολογικό αίτιο, σε μια, mm-hmm, παράλυση ενός από τους ενός νεύρου από αυτά που νευρώνουν τους μυς των ματιών, και εκεί
στην ενήλικη ζωή υπάρχει και διπλοπία, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιες λοιπόν, κάποιες τραυματισμοί λοιπόν μικροί θεραπεύονται στους ενήλικες με πρίσματα, κάποιοι άλλοι όμως τραυματισμοί χειρουργούνται. Το πλεονέκτημα στους ενήλικες είναι ότι χρησιμοποιούμε την τεχνική των ρυθμιζόμενων ραμάτων, οπότε όταν χειρουργούμε ενώ κάποιος είναι κοιμάται, αλλά μετά όταν ξυπνάει έχουμε βάλει τα ράματα σε τέτοια θέση ώστε να μπορούμε να μετακινήσουμε τη θέση των ματιών και να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Επομένως, και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μπορούμε να κάνουμε στραβισμό ενηλίκων επέμβαση με τοπική αναισθησία, αλλά εκεί χρειάζεται και ιδιαίτερη συνεργασία του ασθενούς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε. Αρχίζοντας από τις παιδοφθαλμολογικές παθήσεις και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, συνεχίσαμε, μιλήσαμε για την μυωπία, τον αστιγματισμό, την υπερμετροπία και καταλήξαμε στο στραβισμό. Είπαμε και λίγα στοιχεία για τους ενήλικες και πώς αυτό μπορεί να θεραπευτεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νίτσα, για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η πολύ ωραία συνέντευξη. Εμείς είμαστε μαζί, αγαπητοί μου φίλοι, ξέρετε, κάθε Κυριακή, Τρίτη σε επανάληψη. Πέμπτη, Σάββατο σε επανάληψη με καινούργια ιατρικά επίκαιρα θέματα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Πάνω απ' όλα υγεία μου. Γεια σας.